Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, είμαστε εδώ σήμερα 4 ομοσπονδίες, 36 σωματεία και 8 επιτροπές αγώνα, γιατί εδώ και 10 μήνες με τα αλλεπάλληλα μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, το πλήγμα σε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους είναι συντριπτικό. Δεν σώθηκε η παρτίδα με τα click away και τα click inside. Αυτές οι αλχημίες ήταν αποτέλεσμα της ολιγορίας της κυβέρνησης στο να πάρει κατάλληλα μέτρα προστασίας, πρόληψης για την προστασία της υγείας του λαού. Γι' αυτό και δεν συμβιβαζόμαστε. Είμαστε εδώ γιατί τα μέτρα στήριξης που παίρνει η κυβέρνηση δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποκαταστήσουν τις τεράστιες απώλειες των προηγούμενων μηνών. Οι ενισχύσεις της κυβέρνησης για τους περισσότερους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ήταν το αρχικό 800 του Απριλίου και η επιστρεπτέα προκαταβολή που την πήραν περίπου η μισή της προηγούμενης, περίπου η μισή και τώρα την πέμπτη δόση. Την ίδια στιγμή η φορολογία έμεινε αμετάβλητη, οι ρυθμίσεις τρέχουν, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις δεν σταμάτησαν. Τα επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό έχασαν πρακτικά μια σεζόν, η εστίαση είναι κλειστή για μήνες, το εμπόριο ανοιγοκλίνει και όλοι οι κλάδοι έχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες απώλειες. Κυρίως συνάδελφοι, είμαστε εδώ σήμερα γιατί ξέρουμε ότι χρειάζεται τον προβληματισμό, την αγανάκτηση, την αβεβαιότητα που σήμερα κυριαρχούν σε όλους τους εμπόρους, επαγγελματίες και βιοτέχνες να τη μετατρέψουμε σε οργανωμένο αγώνα και πάλι για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των ίδιων και των οικογενειών τους. Μπορούμε να ταράξουμε τα νερά. Το συνδικαλιστικό κίνημα, οι ομοσπονδίες και τα σωματεία που κρατάμε ψηλά τη σημαία του αγώνα έχουμε τη δύναμη να αυξήσουμε την πίεση στην κυβέρνηση, να αποσπάσουμε τα αναγκαία μέτρα στήριξης που θα είναι πραγματική ανάσα για όλους τους συναδέλφους. Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε, βιώνουμε όλοι μας μια κατάσταση οριακή. Αυτό κάνει πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για άμεση υλοποίηση από την κυβέρνηση στο δίκαιο αιτημάτων μας. Είναι η ώρα για επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Για να διαγραφεί τμήμα της φορολογίας που επιβλήθηκε μέσα στην πανδημία, είτε πρόκειται για φόρο εισοδήματος, είτε για δημοτικούς φόρους. Όσοι δεν είχαν εισόδημα, δεν έχουν να πληρώσουν φόρους. Να επεκταθεί το επίδομα ειδικού σκοπού σε όλους τους επαγγελματίες που επλήγησαν. Να μην επιστραφεί η επιστρεπτέα προκαταβολή για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η υλοποίηση τέτοιων αιτημάτων είναι αυτή που μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική ανακούφιση για τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Τι απαντάει η κυβέρνηση στα δίκαια αιτήματά μας? Ότι αυτά δεν γίνονται γιατί δεν αντέχει η οικονομία. Λένε ψέματα. Τα 47 δις για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών βρέθηκαν σε μια νύχτα. Με 120 εκατομμύρια επιδοτήθηκε η Αιτζία. 2,32 δις κοστίζουν τα Ραφάλ που εκδίθηκαν προχθές. Αυτά είναι 3 μόνο παραδείγματα μιας μακράς λίστας ενισχύσεων και φοροαπαλλαγών στους μεγάλους ομίλους. Άρα, ας αφήσει η κυβέρνηση το επιχείρημα ότι δεν αντέχει η οικονομία. Το πρόβλημα βρίσκεται στις προτεραιότητες και τις πολιτικές επιλογές. Η κυβέρνηση έχει ευαγγέλιό της την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δηλαδή το πώς θα αυγαταίνουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει
τα βασικά προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων. Οι μικρομεσαίες, όπως τις ονομάζουν επιχειρήσεις, που σκοπεύουν και εξαγγέλουν ότι θα στηρίξουν, δεν έχουν καμία σχέση με τις μικροεπιχειρήσεις των αυτοαπασχολούμενων και μικρών εμπόρων, βιοτεχνών, επαγγελματιών, αυτοκινητιστών. Επιχείρηση με 100 και 150 άτομα προσωπικό, με άρτια οργανωμένο λογιστήριο, με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό που θεωρούν μικρομεσαία επιχείρηση, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει καμία σχέση με τον έμπορο, τον βιοτέχνη, τον επαγγελματία, τον αυτοκινητιστή που παλεύει όλη μέρα για ένα μεροκάματο. Έχει σημασία και από αυτό το βήμα να σημειώσουμε τη στάση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Όφσα και της Ομοσπονδίας του Ξύλου την προηγούμενη Τετάρτη. Να τη ισχυρίστηκε για να δικαιολογήσει την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, ότι την επιστρεπτέα προκαταβολή δεν την πήραν όλοι, γιατί οι περισσότεροι είναι φοροφυγάδες. Ότι όποιος δεν πληρώνει φόρους δεν δικαιούται να ζητάει ενίσχυση. Ότι αν είναι να βάλουν λουκέτο επειδή δεν τους ενίσχυσε η κυβέρνηση, ας κλείσουν. Με τα ίδια φεδρά επιχειρήματα και με το φάντασμα της φοροδιαφυγής επιβλήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και διαφυλάχθηκε σαν κόρη οφθαλμού από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, το τέλος επιτιδεύματος, τα αντικειμενικά κριτήρια. Σήμερα το ίδιο έργο προβάλλεται για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Στο αίτημα της διαγραφής των χρεών, ο κύριος Υπουργός απέφυγε να απαντήσει και μας είπε ότι το θέμα δεν είναι του παρόντος. Οι πράξεις όμως της κυβέρνησης και για αυτό το θέμα είναι αποκαλυπτικές. Ψήφισε άλλον το νέο πτωχευτικό κώδικα για τα κόκκινα δάνεια και θέλει να παραδώσουμε το σπίτι μας, τα μαγαζιά μας, τα εργαλεία μας στις τράπεζες, δεσμεύοντας όλο το εισόδημα που ξεπερνά το εύλογο όριο των δαπανών. Ουσιαστικά δηλαδή μας αφήνουν με εισόδημα ακραίας φτώχειας μέχρι να εξοφληθούν οι τράπεζες. Αυτό δεν είναι δεύτερη ευκαιρία, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση. Αυτό είναι ομοιρία και δεν θα το επιτρέψουμε. Το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» χρειάζεται να ακουστεί σε κάθε σωματείο, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά της Αττικής. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, η κυβέρνηση μονότονα αναμασά ότι τάχα η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα αργήσει. Η πραγματικότητα όμως και εδώ τη διαψεύδει κατηγορηματικά. Τα δίθεν προσωρινά μέτρα της κυβέρνησης κρατούν 10 μήνες τώρα. Το τρίτο κύμα της πανδημίας που εμφανίστηκε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι είναι μπροστά μας. Αν συνυπολογίσουμε και την αργόσυρτη διαδικασία των εμβολιασμών, έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας ακόμα. Η οικονομική κρίση που έχει αγκαλιάσει την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία όλο και βαθαίνει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η νέα ύφεση είναι πιο απότομη από την προηγούμενη. Οι προβλέψεις αλλάζουν συνεχώς προς το χειρότερο. Και έχουμε πικρή πείρα, συνάδελφοι, από την προηγούμενη δεκαετή κρίση. Ποιος αλήθεια θα πληρώσει τον λογαριασμό της εκτείναξης του ιδιωτικού χρέους σήμερα? Πάλι θα τα ρίξουν στις πλάτες μας αν δεν τους σταματήσουμε. Τώρα έχει έρθει η ώρα να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Δεν θα πληρώσουμε εμείς πάλι τη νέα κρίση που διανύουμε. Αποκαλύφθηκε όλο αυτό το καιρό του εγκλεισμού, των έκτακτων μέτρων, του περιορισμού της ζωής και της καθημερινότητας όλου του εργαζόμενου λαού, ότι οι αιτίες που μας έφεραν μέχρι εδώ βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται και στην οικονομία αλλά και στη δημόσια υγεία. Έγινε ξεκάθαρο ότι η δημόσια υγεία σχετίζεται άμεσα με την οικονομία και χρειάστηκε η πανδημία
για να το υπογραμμίσει αυτό με το πιο κατηγορηματικό τρόπο. Αν είχαν από την πρώτη στιγμή υλοποιηθεί τα αιτήματα των γιατρών και των νοσηλευτών, τα αιτήματα εργατικών σωματείων και ομοσπονδιών, τα αιτήματα του δικού μας κινήματος για τη δημόσια υγεία, η κατάσταση σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερη. Τόσο στο μέτωπο των νεκρών, των διασωληνωμένων και των νοσούντων, όσο και στην οικονομία. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί και οι απογορεύσεις που βιώνουμε δεν θα είχαν ούτε την ίδια ένταση, ούτε την ίδια έκταση αν υπήρχε επαρκής πολιτική πρόληψης και τα νοσοκομεία δεν είχαν τα χάλια που έχουν. Το χαμένο εισόδημα θα ήταν λιγότερο, ο όγκος των υποχρεώσεων και των οφειλών θα ήταν μικρότερος αν το δημόσιο σύστημα υγείας είχε μεγαλύτερες δυνατότητες να προστατεύσει τον πληθυσμό με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Η κυβέρνηση όμως, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Αυτήν επεκτείνει και στη δημόσια υγεία. Τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, όλων των κυβερνήσεων, βιώνουμε σήμερα. Η άθλια κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων. Η χρόνια υποχρηματοδότησή του είναι αυτή που οδήγησε σε τεράστια ελλείψεις. Σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε ξεχαρμαλωμένα νοσοκομεία και ανύπαρκτες δομές πρωτοβάθμιας υγείας, χωρίς ούτε καν τον απολύτως απαραίτητο εξοπλισμό που στηρίζονται αποκλειστικά στον ηρωισμό και την αυταπεριφάνιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Φταίνε οι πολιτικές που υποβάθμισαν το σύστημα υγείας για να ανοίξει ο δρόμος για την κερδοφορία του ιδιωτικού συστήματος υγείας. Τα πολυδιαφημιζόμενα ιδιωτικά νοσηλευτήρια εξακολουθούν να κερδοσκοπούν και σήμερα, αφού υποδέχονται με το αζημίωτο φυσικά σχεδόν όλες τις διαγνωστικές υπηρεσίες, αλλά και χιλιάδες που νοσούν από άλλες ασθένειες και αδυνατούν να περιθάλψουν τα δημόσια νοσοκομεία. Ακόμη και ο εμβολιασμός, παρά τις υποσχέσεις, καθυστερεί αδικαιολόγητα έρμεο των ανταγωνισμών και της κερδοφορίας μιας χούφτας φαρμακευτικών ομίλων. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η επόμενη μέρα της πανδημίας δεν θα είναι ρόδινη. Τα συμψορευμένα χρέη μας θα απαιτηθούν. Οι ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό κάθε μικρού, κάθε αυτοαπασχολούμενου και υποσκάπτουν κάθε προσπάθεια βελτίωσης του εισοδήματός. Οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί θα επιταχυνθούν. Οι τράπεζες είναι έτοιμες και περιμένουν πώς και πώς να απολωτριώσουν τη λαϊκή κατοικία. Το αντιλαϊκό νομικό οπλοστάσιο έχει ενισχυθεί. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, δηλώνουμε και από εδώ, δεν υποχωρούμε, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Απαιτούμε τώρα μέτρα για την υγεία και για το εισόδημά μας. Οι ομοσπονδίες, τα σωματεία που είμαστε εδώ σήμερα, καλούμε όλους τους αυτοαπασχολούμενους να πυκνώσουν τις γραμμές των σωματείων τους, να πάρουν οι ίδιοι την κατάσταση στα χέρια τους, να οργανώσουν την αντίστασή τους με κάθε δυνατό τρόπο. Δεν θα περιμένουμε τον αργό μας θάνατο. Ήρθε η ώρα να ορθώσουμε ανάστημα για να μπει φραγμός στις πολιτικές αυτές που στοιχιώνουν τη ζωή μας. Είμαστε πεισμένοι ότι μπορούμε να αντισταθούμε στο μέλλον που μας ετοιμάζουν. Η ελπίδα και η δύναμη βρίσκεται στον συλλογικό, στον ανυποχώρητο αγώνα, στη κοινή μας δράση. Είναι ώρα να τους αμφισβητήσουμε, είναι ώρα να αντεπιτεθούμε. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι.